Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ θα συνεχίσω τη δικιά μου ομολογία, αδελφοί. Από το 1991, όταν οι γονείς μου μπήκαν στην Εκκλησία, εκείνη την περίοδο εγώ βρισκόμουν σε ένα ταξίδι επαγγελματικό με τη δουλειά μου. Είμαι στο πολεμικό ναυτικό υπηρετώ, μόνιμος τέλεχος. Ταξίδευα σε ένα ταξίδι επαγγελματικό στο εξωτερικό. Έλειπα περίπου 3 μήνες, οπότε από όλη αυτή τη διαδικασία που ακούσατε προηγουμένως, από όλη αυτή τις ενέργειες που έκανε ο Θεός, εγώ δεν ήμουν παρόν στο σπίτι. Πλην ορισμένων τηλεφώνων, τα οποία μπορούσα και έκανα όταν πιάναμε λιμάνι. Δεν υπήρχαν τα κινητά τότε τηλέφωνα. Οπότε περίπου ανά 20 μέρες που έπαιρνα τηλέφωνο στους γονείς μου, διαπίστωνα από την άλλη μεριά του ακουστικού ότι κάτι είχε συμβεί μέσα στην οικογένειά μου που δεν μπορούσα να το εστιάσω και να καταλάβω τι γινόταν. Για παράδειγμα θα σας πω, μίλαγα με τη μητέρα μου, στις 10 κουβέντες που έλεγε, οι 8 ήταν «Ο Κύριος να είναι κοντά σου, προσεύχομαι, ο Κύριος να σε φυλάει, ο Κύριος, λέω, με λέω ότι καλά, λέω δώσ' μου τον μπαμπά, έρχονταν ο μπαμπάς, παιδί μου, εδώ με τη μαμά σου, ο Κύριος να είναι μαζί σου». «Ποιος Κύριος», λέω, «βρε παιδιά», λέω, δεν μπορούσα να καταλάβω κιόλας. Εντάξει, πλήρωνα κιόλας εκεί τις μονάδες, λέω, 8 λέξεις στις 10 ήταν ο Κύριος και προσευχόμαστε. Λέω, κάτι έχει γίνει, λέω, θα πάω πίσω και κάτι σοβαρό θα μου πούνε, θα έχει πεθάνει κανένας, ξέρω εγώ τι να πω. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, επειδή οι γονείς μου είχαν έτσι μια συμβίωση η οποία ήταν λίγο δύσκολη κάποιες περιόδους της ζωής τους, υπήρχαν έτσι τσακωμοί, εμείς σαν πιο μικροί βιώναμε μέσα στην οικογένεια τσακωμούς, κάποιες καταστάσεις που δεν μας αρέσανε. Βέβαια, ήταν ένα ζευγάρι, κατά κόσμο θα πω, από αυτό που λέμε «μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε». Οπότε όταν ήταν μαζί τσακωνόντουσαν, αλλά όταν ήταν χώρια έψαχνε ένα τον άλλον. Θυμάμαι πολλές φορές βέβαια μου έλεγε η μητέρα μου ότι θα χωρίσουμε, θα φτάσουμε, δεν πάει άλλο. Όταν εμείς πια φτάσαμε σε κάποια ηλικία και εγώ είχα μπει και στο ναυτικό και από τα 17 μου χρόνια έτσι είχα ελευθερωθεί, με την έννοια ότι δεν ήμουν πολύ στο σπίτι μέσα, πολλές μέρες έλειπα λόγω της σχολής. 3 χρόνια ήμουν στη σχολή και έβγαινα μόνο Τετάρτη και Σαββατοκύριακο. Έλεγα, εντάξει, άμα έχετε πάρει την αποφασή σας, εμείς θα δρομολογηθούμε, ας πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος από πολύ μικρός ήμουν κοινωνικός, πάρα πολύ κοινωνικός. Ήθελα να ζήσω τη ζωή, τη ζούσα έντονα. Έκανα πολλά λάθη στη ζωή μου. Βέβαια, από μικρός δεν μ' άρεσαν και πάρα πολύ τα γράμματα. Δεν μπορούσα να κάτσω να διαβάσω. Είχα βάλει στόχο ότι θα διαβάσω στην τρίτη λυκείου για να μπω στο πανεπιστήμιο. Βέβαια, όταν έφτασα στην τρίτη λυκείου, κατάλαβα ότι δεν ήξερα τίποτα. Τι λέω, ποιο πανεπιστήμιο, λέω, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι να διαβάσω και πού να φτάσω. Δόξα στο Θεό. Έτσι λοιπόν, στο σχολείο, στα παιδικά μου χρόνια και τα εφηβικά χρόνια, τα έζησα έντονα, με πάρα πολλές παρέες, πάρα πολλούς φίλους. Ευχαριστώ τον Θεό. Ήταν μια περίοδο η οποία με φύλαξε ο Θεός, με φύλαξε πραγματικά πάρα πολύ, γιατί περάσαν από πολύ κοντά μου και είδα γεγονότα να γίνονται, συμβάντα με φίλους, γνωστούς, ανθρώπους στους οποίους είχαμε κάνει παρέα μαζί, φιλίες. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, με προστάτευσε. Με προστάτευσε από τα ναρκωτικά, με προστάτευσε από παρέες πονηρές και κακές. Μέσα μου είχα μια συστολή πάντοτε και ένα φόβο να μην φτάσω στα άκρα. Να γνωρίσω, να τα δω, αλλά να μην τα αγγίξω. Δόξα στον Κύριο, ο Κύριος ήταν μαζί μου. Μέχρι την ώρα βέβαια που τον γνώρισα πραγματικά, τον Κύριο, όταν μετά από το ταξίδι αυτό γύρισα στο σπίτι μου και οι γονείς μου, όπως προείπε και ο πατέρας μου, άρχισε να μου μιλάνε
για το Ευαγγέλιο και για τον Ιησού Χριστό. Εντύπωση βέβαια μου έκανε όλα αυτά τα οποία άκουσα από την πρώτη μέρα, μα πιο πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η αλλαγή και η συμπεριφορά αυτών των δύο ανθρώπων, τόσο ανάμεσά τους όσο και στη σχέση τους με εμάς. Χαρακτηριστικά θα πω ότι ένα βράδυ είχαμε κάτσει μαζί με τον μπαμπά και μου έλεγε ότι παιδί μου εμείς δεν ξέραμε, μάλλον ό,τι ξέραμε αυτό σου διδάσκαμε και αυτό σου λέγαμε. Τώρα βέβαια φτάσαμε και εμείς σε μια ηλικία αλλά μάθαμε την αλήθεια και είμαστε υποχρεωμένοι να στην πούμε την αλήθεια και η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μάλιστα ήταν η περίοδο που θα ξανάφευγα εγώ να πάω για περίπου 4-5 μήνες να μείνω στην Κρήτη, στα Χανιά, στον Άσταθμο και ήταν η μέρα που οι γονείς μου μου λένε τώρα που θα φύγεις και πάλι και θα είσαι εκεί μακριά, εμείς θα προσευχόμαστε για σένα, ναι. Αλλά εάν θέλεις πάρε και μια Αγία Γραφή, μου δώσανε μια Αγία Γραφή, διάβασέ την και αν τη διαβάσεις πραγματικά και την πιστέψεις θα γνωρίσεις αυτό που γνωρίσαμε εμείς, τον Ανεστημένο Χριστό, τον Κύριο της δόξης. Επίσης στη συζήτηση αυτή ο μπαμπάς είχε με δάκρυα στα μάτια, μου απολογότανε, θα έλεγα σε εισαγωγικά, μάλλον μου ζήταγε συγγνώμη για πράγματα και καταστάσεις και γεγονότα που είχαν γίνει στη ζωή μας παλιότερα, που τα πιο πολλά δεν τα θυμόμουν, άλλα τα θυμόμουν, αλλά εν πάση περιπτώσει τα είχα προσπεράσει. Μου έκανε εντύπωση πως έτσι είχε ανοίξει την καρδιά του. Μ' άρεσε βέβαια έτσι αυτή η επικοινωνία που είχαμε και εν πάση περιπτώσει είπα αφού εσείς νιώθετε καλά και περνάτε ωραία εκεί που πάτε ας πούμε σε αυτό που λέτε εσείς εκκλησία, εμένα μου περισσεύει και αφού είστε μαζί και αγαπημένοι εμένα δεν μου πέφτει λόγος, μ' αρέσει που είστε έτσι, αλλά εγώ είμαι νέος, ήμουνα 24 χρονών, θέλω να ζήσω τη ζωή μου, έχω σχέδια να κάνω τώρα που έχω έτσι οικονομική ανεξαρτησία. Θέλω έτσι να γνωρίσω και άλλα πράγματα πριν μπω και εγώ σε αυτό το δρόμο που εσείς λέτε του Θεού. Έχουμε καιρό και χρόνια μπροστά μας. Ήμουνα και με μια κοπέλα δεσμευμένος για κάποια χρόνια και σκόπευα βέβαια κάποια στιγμή αυτή η σχέση να γίνει πιο σοβαρή και να προχωρήσω και στο γάμο, αφού βέβαια απολάμβανα αυτά που ο κόσμος προσφέρει στους νέους. Την περίοδο λοιπόν εκείνη που έφυγα για την Κρήτη ήμουνα, πραγματικά είχα νιώσει ελεύθερος και από τη σχέση αυτή με την κοπέλα, την οποία έλεγα ότι αγαπούσα ανθρωπίνως, αλλά βρήκα και την ευκαιρία την περίοδο αυτή που θα πήγαινα κάτω στην Κρήτη, λέω εδώ Μιχάλη τώρα θα φτάσεις στα κατώτερα στρώματα, θα βουτήξεις βαθιά. Πήγα αποφασισμένος. Μάλιστα, στο ταξίδι που πηγαίναμε κάτω, είχα βρει και δύο συναδέλφους και φίλους. Ο ένας έπινε πάρα πολύ και ο άλλος ήταν και εκείνος έπινε πάρα πολύ. Ο ένας έπινε ουίσκι ενοπνευματώδη και ο άλλος έπινε χασίση. Και κλείσαμε εμείς οι τρεις να βρούμε ένα σπίτι να νοικιάσουμε, γιατί πραγματικά είχαμε όρεξη να ζήσουμε. Πήγα στην Κρήτη, ο πρώτος μήνας ήταν πραγματικά τρομερός, με την έννοια ότι δεν θυμάμαι να είχα κοιμηθεί καθόλου. Ήμουνα συνέχεια ξάχρυπνος. Πηγαίναμε στη δουλειά 9 η ώρα το πρωί, φεύγαμε στις 11 και από εκείνη την ώρα αρχίζαμε να ζούμε όπως λέγαμε τη ζωή μας. Δεν άντεξα όμως πάρα πολύ. Έκανα αυτή τη ζωή περίπου στις 20 με 25 μέρες, ένα μήνα. Δεν άντεξε το σώμα μου, δεν άντεξε και η ψυχή μου όμως περισσότερο. Γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, μέσα μου υπήρχε ένας έλεγχος και σταμάτησα και είπα Μιχάλη, άμα θα το συνεχίσεις αυτό για τους 4 μήνες που είσαι εδώ, θα σε γυρίσουν στην Αθήνα νεκρό, δεν θα ζήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό, πήρα μέσα μια απόφαση και είπα ότι θα ξεκόψω με αυτούς τους δύο ανθρώπους, που σημειωτέων ο ένας συνέχισε να πίνει, αυτή την ώρα μετά από 10 χρόνια είναι αλκοολικός, έτσι το λέω με θλίψη μες στην καρδιά μου. Συναντηθήκαμε τώρα σε ένα σχολείο που περνάμε πάλι μέσα στη δουλειά μετά από 10-11 χρόνια από τότε, είναι αλκοολικός. Και στη δουλειά φέρνει ένα θερμός το οποίο δεν έχει καφέ το πρωί, αλλά έχει ουίσκι και πίνει.
Ο δε άλλος συνάδελφος, θυμάμαι από τότε, όταν εγώ είχα ξεκόψει μαζί τους, με είχε πιάσει και μου είχε πει: Μιχάλη, δεν πάω καλά. Στα Χανιά έχουν σταματήσει την παροχή της του, στο Χασίσι και λανσάρουν τσάμπα κόκα. Και δεν αντέχω, ήδη έκανε 4-5 τσιγάρα, 6 την ημέρα. Του το είχαν κόψει αυτό και είχε σκοπό να καπνίσει κοκαίνη. Βέβαια, εγώ του έλεγα, ας πούμε, δεν είναι ανάγκη, μην είναι αυτό. Είπαμε για το καλαμπούρι, όλα για το καλαμπούρι γινόντουσαν. Ξέκοψα όμως, ευχαριστώ τον Θεό. Ξέρω ότι αυτό το παιδί τώρα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι παντρεμένος βέβαια. Για μια περίοδο ξέκοψε, αλλά μετά ξανάπεσε πάλι. Δεν ξέρω αν είναι σε σκληρά ή μαλακά που λένε ναρκωτικά. Ξέρω όμως ότι η ψυχή του είναι διελειμμένη. Εμένα ο Θεός με τράβηξε από εκεί, παρόλο που η απόφαση ήταν της στιγμής. Και πήγα στην άλλη πλευρά. Δηλαδή άρχισα να κάνω αθλητική ζωή, να κοιμάμαι νωρίς, να ξυπνάω νωρίς, να πηγαίνω να τρέχω ή να κολυμπάω, ας πούμε. Έψαχνε η ψυχή μου να βρει έτσι μια ανάπαυση, αλλά δυσκολευότανε. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί ένα βράδυ, αγαπητοί αδελφοί, απογευματάκι ήτανε και αφού είχα κάνει τον μπάνιο μου, είχα έτσι προετοιμαζόμουν για να βγω μια ήσυχη νύχτα, θα έλεγα, άνεψα το τσιγαράκι μου, έβαλα και ένα ποτήρι, έτσι ένα ποτήρι ουίσκι και ψάχνα να βρω να διαβάσω. Όλα τα μορφωτικά βιβλία τα οποία είχα εκεί, τα κλικ, σικ και μικ, ξέρετε τώρα αυτά τα άρθρα, τα λογοτεχνικά, τα είχα διαβάσει. Οπότε έψαχνα να βρω κάτι άλλο να διαβάσω. Είχε περάσει 1,5 μήνας περίπου. Ανοίγω την τσάντα μου και πέφτω πάνω στην Αγία Γραφή που μου είχε δώσει ο πατέρας μου. Ωστόσο, να πάω λίγο πίσω, να πω ότι κάποιες φορές που ανέβαινα από την Κρήτη στην Αθήνα, οι γονείς μου δεν πάβανε, συνέχεια μου λέγανε, έλα μαζί μας, έλα μια μέρα στην εκκλησία, έλα να δεις, έλα να ακούσεις. Εγώ έλεγα όλο θα έρθω, αλλά δεν είχα πάει ποτέ. Πραγματικά μια μέρα, εκείνη μάλλον την μέρα, ξαναπάω πάλι μπροστά, πήρα την Αγία Γραφή, ήταν η ώρα 6:30 το απόγευμα, είχα ένα ωραίο μπαλκονάκι μπροστά έτσι σε μια πλατεία, έκατσα στο μπαλκονάκι εκεί και άρχισα να διαβάζω με το τσιγάρο μου και το ουίσκι την Καινή Διαθήκη. Ήταν 6:30 ώρα το πρωί, το απόγευμα, συγγνώμη, και ξεκίνησα να διαβάζω το Καταμανθέο Ευαγγέλιο. Σταμάτησα, αδελφοί, στην Αποκάλυψη στις 5:30 ώρα το πρωί. 12 ώρες διάβαζα το Λόγο του Θεού, σταμάτησα να καπνίζω, σταμάτησα να πίνω, μπήκα μέσα, άρχισα να το διαβάζω, συνέχισα να το διαβάζω. Ήταν μια βραδιά ξέχαστη για μένα. Ήταν τόσο ζωντανό αυτό το βιβλίο. Έβλεπα τον εαυτό μου να περπατάει, αγαπητοί αδελφοί, μαζί με τον Κύριο. Τον έβλεπα τον εαυτό μου να περπατάει. Έβλεπα τα θαύματα που έκανε, τα ζούσα, δεν τα διάβαζα. Μα το κυριότερο ήταν ότι περίμενα στην επόμενη σελίδα που θα γύρναγα να αναφέρει το όνομά μου. Δηλαδή ένιωθα ότι αυτά που ήταν γραμμένα ήταν για μένα. Και η επόμενη σελίδα θα λέει Μιχάλη, έψαχνα να βρω το όνομά μου, περίμενα να ακούσω τη φωνή αυτή. Στη συνέχεια έκλεισα για πολύ λίγο τα μάτια μου, ήταν σαν να κοιμήθηκα ώρες και πήγα στη δουλειά μου. Η επόμενη μέρα, αδερφοί, δεν ήταν η ίδια. Η επόμενη μέρα ήταν μια καινούργια αρχή για τη ζωή μου. Αισθάνθηκα σαν κάποιος να είχε έρθει και να με είχε αναβιβάσει, όχι πολύ, 2 ή 3 σκαλοπάτια από το χώρο τον οποίο περπάταγα και είχα μια άλλη όραση. Μπορούσα να διακρίνω διαφορετικά τα πράγματα. Κατάλαβα ότι αυτό το έχει κάνει το Ευαγγέλιο, το κάνει ο Λόγος του Θεού. Αλλά και μέσα μου ένιωθα σαν ένα ηφαίστειο το οποίο ήταν έτοιμο να εκραγεί. Περίεργα συναισθήματα με είχαν κυριεύσει και περίμενα πώς και πώς την Παρασκευή να ανεβώ πάνω για να πάω στην εκκλησία. Ήρθε η Παρασκευή, ήρθα στην Αθήνα, αλλά όπως γνωρίζουμε όλοι, κάποιος άλλος μάχεται έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην πλησιάσει τον Ιησού Χριστό, να μην πλησιάσει την οδό της ελευθερίας, να μην επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Έτσι την Παρασκευή αυτή, θυμάμαι, βγήκα έξω, διασκέδασα, πήγα και το Σάββατο, πάλι διασκέδασα,
Γυρίσαμε πρωί ξημερώματα και την Κυριακή το πρωί, λίγο πριν να πάρω το καράβι να ξανακατεύω στην Κρήτη, χτυπάει το τηλέφωνο, δεν είχα ξυπνήσει. Ήταν οι γονείς μου οι οποίοι είχαν τελειώσει την εκκλησία και είχαν πάει στο σπίτι του αδελφού του Γιώργου του Κυριανάκη για φαγητό, για κοινωνία μεταλλήλων. Η πείνα μου ήταν τρομερή. Είχα να φάω από το μεσημέρι της Παρασκευής, του Σαββάτου, συγγνώμη. Και από την πείνα με έπιασε ο Κύριος. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο μου λέει η μητέρα μου, έλα λέει εδώ που είμαστε, έχει και ωραίο φαγητό να φας και μετά να φύγεις, να πάρεις τη μηχανή, να κατέβεις κάτω στο λιμάνι να φύγεις. Λέω ευκαιρία, είναι να φάω. Λέει δεν σου έχουμε αφήσει τίποτα στο σπίτι, έλα από εδώ να φας. Πραγματικά πήρα τη μηχανή, πήγα στο σπίτι του αδελφού του Κυριανάκη, ήταν η πρώτη φορά που είχα επικοινωνία με τους αδελφούς και κοινωνία. Ήταν πολλά αδέλφια. Λίγα μάλλον ήταν. Δόξα τον Κύριο. Ήταν αυτοί που είχαν ξεκινήσει την εκκλησία της Κηφισιάς, τα αδέλφια. Έκατσα πραγματικά, έφαγα, μετά μαζέψανε το τραπέζι και ανοίξανε τις Αγίες Γραφές μπροστά οι αδελφοί. Εγώ γινόντουσα κουβέντες γύρω από τα πράγματα του Θεού. Θυμάμαι τον αδελφό τον Γιώργο, ο οποίος με ρώταγε αν έχω κάτι να το ρωτήσω. Εγώ ευχαριστώ τον Θεό γιατί είχα διαβάσει το Λόγο του Θεού λίγες μέρες πριν και με αυτά που μου είχαν πει και οι γονείς μου για το βάφτισμα, για το Πνεύμα το Άγιο, είχα κάποιες απορίες, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ρώτησα. Αυτό όμως που συνέλαβα στη λίγη συζήτηση που κάναμε ήταν ότι δεν είχα γνώση του Ευαγγελίου. Είπα λοιπόν ότι δεν θα απαντήσω, μάλλον σκέφτηκα ότι ας μην κάνω μεγάλο διάλογο και ας μην μπω σε άλλα πράγματα πιο βαθιά, γιατί πρέπει να διαβάσω για να μπορώ να τους αντιμετωπίσω αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, οι οποίοι βέβαια είναι πλανημένοι, έχουν χάσει την αλήθεια. Εγώ όμως θα ψάξω και θα τη βρω και θα τη φανερώσω στους ανθρώπους, γιατί είναι και καλοί άνθρωποι και μαγειρεύουν και ωραία, εν πάση περιπτώσει. Δόξα τω Θεώ. Πήγα στην Κρήτη πάλι πίσω, συνέχισα να διαβάζω το Λόγο του Θεού και εκεί ο Θεός με επισκεπτόταν, αγαπητοί αδελφοί, τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο. Ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη. Το διάβαζα και έπαιρνα δύναμη μέσα στα μέλη του σώματός μου. Αμέσως την εβδομάδα δηλαδή αυτή που ήμουνα στην Κρήτη και διάβαζα το Λόγο του Θεού, είχα αρχίσει να αντιλαμβάνομαι ότι από πάνω μου φεύγανε πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα ήθελε, όπως η βλαστήμια. Ήμουνα πολύ βλάστημος, λόγω επαγγέλματος κιόλας, εκεί για να επιβληθώ, ας πούμε, στο προσωπικό, στους φαντάρους και στους κατώτερους μου. Βλαστήμαγα, έβριζα, φώναζα. Αυτό άρχισε να μου το παίρνει ο Κύριος χωρίς να το καταλαβαίνω. Επίσης, μου αφαίρεσε το τσιγάρο αμέσως. Μέσα σε 10 μέρες, από την μέρα που διάβαζα το Ευαγγέλιο, δεν είχα επιθυμία να καπνίσω. Ευχαριστώ τον Θεό. Αντιλαμβανόμουν ότι κάτι γινόταν μέσα μου και όποτε έπιανα το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, αυτό το ηφαίστειο που σας είχα πει προηγουμένως, σαν να ξαναφούντωνε. Ευχαριστώ τον Θεό. Είχα πάρει, θυμάμαι, ένα τηλέφωνο, ξαναγύρισα πάλι στην Αθήνα. Όλη την εβδομάδα στην Κρήτη ασχολιόμουν, θα έλεγα, με τα πνευματικά. Να σας πω έτσι, χαριτολογώντας πάλι, ότι έπαιρνα την Αγία Γραφή και πήγαινα στην παραλία μαζί με κάποιους συναδέλφους, κάναμε ηλιοθεραπεία, παίζαμε ρακέτες κλπ. Και εγώ είχα την Καινή Διαθήκη. Ξάπλωνα στον ήλιο λοιπόν και άνοιγα την Αγία την Καινή Διαθήκη έτσι κάτω από τον ήλιο για να μην με χτυπάει κιόλας ο ήλιος και τη διάβαζα. Και οι συνάδελφοι ερχόντουσαν και λέει, τι διαβάζεις, τι βιβλίο διαβάζεις. Λέω το Ευαγγέλιο. Λέει το Ευαγγέλιο διαβάζεις, λέει, εδώ στην παραλία. Λέω γιατί. Ήταν πολύ όμως οικείο είχε γίνει το Ευαγγέλιο πλέον. Και σημειωτέων ότι έβρισκα και χάρη από το Θεό ότι άρχισε να μιλάω στους συναδέλφους μου. Τι ξέρεις εσύ για το Ευαγγέλιο? Ξέρεις ότι ο Χριστός αυτό? Ξέρεις ότι ο Χριστός εκείνο? Ξέρεις ότι ο Χριστός σώζει? Έλεγα αυτά που μου έλεγε η μητέρα μου, αυτά που είχα ακούσει από τους αδελφούς. Όλη την εβδομάδα λοιπόν ασχολιόμουν έτσι με τα πνευματικά, θα έλεγα, αλλά το Σαββατοκύριακο όταν ερχόμουν εδώ πέρα, έβρισκα τους φίλους μου, έβρισκα τη φιλενάδα μου και ξέκοβα από τα πράγματα του Θεού. Μέσα μου όμως είχε δημιουργηθεί μια αδειμονία να περάσει το Σαββατοκύριακο να κατέβω κάτω να ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού. Σημειωτέων δε ότι ο Θεός άρχισε να κάνει αλλαγή μέσα στη ζωή μου χωρίς εγώ να την καταλαβαίνω. Αυτή η κοπέλα με την οποία ήμασταν μαζί άρχισε να μου λέει, κάτι σου συμβαίνει, κάτι έχεις, δεν είσαι ο ίδιος.
Εγώ έλεγα, τι μου συμβαίνει, όχι, ο ίδιος είμαι, μια χαρά είμαι, δεν έχω τίποτα. Λέει, δεν είσαι ο ίδιος. Οι φίλοι μου το ίδιο που έρχομαι εδώ. Τι κάνεις εκεί κάτω στην Κρήτη, λέει. Τι έχεις, κάτι έχεις κάνει εσύ και έρχεσαι διαφορετικός. Εγώ έλεγα βέβαια ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Από συστολή κιόλας, ντρεπόμουν δηλαδή να πω ότι διαβάζω το Ευαγγέλιο και αυτά, αλλά όποτε μου δινόταν και ευκαιρία, κάτι έλεγα και για τα πράγματα του Θεού. Αυτό, αδελφοί, κράτησε περίπου, για να μην χρονοτριβώ, περίπου 1,5 μήνας, συν. 1,5 μήνας λοιπόν ήταν αρκετός, έτσι ως ο Θεός σταδιακά να με αναγεννείς. Κατάλαβα λοιπόν ότι μέσα σε αυτόν τον 1,5 μήνα δεν μπορώ να ζήσω αν δεν διαβάσω το Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να ζήσω αν δεν μιλήσω για τα πράγματα του Θεού. Βέβαια είχα και εγωισμό και υπερηφάνεια έτσι μέσα μου και δεν ήθελα να πω ότι θα πάω στην εκκλησία. Πίστευα ότι εγώ έχω αντιληφθεί ότι ο Θεός, επικοινωνώ με τον Θεό, αλλά δεν είναι ανάγκη να βρεθώ και σε αυτή την εκκλησία. Αφού βρήκα τον Θεό εδώ, στην παραλία, στο μπαλκονάκι, σε αυτό το μικρό διαμέρισμα, άρα δεν είναι ανάγκη να πάω και στην εκκλησία. Και μου έκανε μάχη ο εχθρός να μην πάω στην εκκλησία. Κάποια στιγμή θυμάμαι, μου μπήκε πολύ μεγάλο ζήλος στην καρδιά όμως, εν τέλει να πάω στην εκκλησία, αλλά επειδή δεν ήθελα να έρθω εδώ μαζί με τους γονείς μου, πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου, έτσι έσκυψα και το κεφάλι μου κάτω, ας μην ταπεινώθηκα, και είπα, θα πάω εδώ στα Χανιά. Αλλά τώρα πώς θα το πω, πού είναι η εκκλησία εδώ στα Χανιά, γιατί μου είχαν πει ότι υπάρχει εκκλησία. Πάω λοιπόν σε ένα περίπτερο, θυμάμαι, ένα απόγευμα. Παίρνω τηλέφωνο, σχηματίζω στον κατράν το νούμερο τηλεφώνου της μητέρας μου και ήθελα έτοιμος έτσι να τη ρωτήσω, λέω, πες μου πού είναι η εκκλησία, να πάω να δω τι γίνεται. Καθώς λοιπόν σηκώνω το τηλέφωνο στο ακουστικό και το σηκώνει η μητέρα μου, λέω, γεια σου, τι κάνεις, ξέρεις, σε πήρα, έσκυψε έτσι, ανασήκωσε λίγο το κεφάλι μου, σε πήρα να μου πεις πού είναι η, αλλά ακριβώς εκείνη την ώρα, αδελφή, απέναντι, διάβαζα Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Είσοδος ελεύθερη. Λέει, έλα, τι θέλεις. Λέω, τίποτα, τίποτα δεν θέλω. Τίποτα, σε κλείνω, γεια. Κλείνω το τηλέφωνο. Ήμουν απέναντι από την εκκλησία στα Χανιά. Κοιτάω, ήταν 8 με 9 το κήρυγμα. Λέω, θα πάω 8 και 10. Ήταν εκεί 8 παρα 5. Θα πάω 8 και 10 και θα φύγω 9 παρα 10. Έτσι ώστε ούτε να με δει κανένας, ούτε να με ακούσει κανένας, ούτε να μιλήσω με κανέναν. Πραγματικά αυτό έκανα, αδελφοί. 8 και 10 μπήκα. Ήταν ο αδελφός μας ο Πλάκας εκεί. Κηρύττει το Λόγο του Θεού σε λίγες ψυχές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στον Κύριο. Και στη συνέχεια εξακολουθούσα να κάνω αυτό. Δηλαδή, όσες μέρες ήμουν στην Κρήτη, στα Χανιά, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, πήγαινα 8 και 10 και 9 παρα 10 έφευγα. Με έβλεπαν οι αδελφοί βέβαια ότι πήγαινα, αλλά ήταν ο χρόνος τέτοιος που δεν μπορούσε κανένας να μου μιλήσει. Επειδή πλέον τα πράγματα είχαν στριμωχτεί για μένα και όταν ανέβαινα εδώ στην Αθήνα έπρεπε να δίνω συνέχεια εξηγήσεις γιατί έχεις αλλάξει και τι σου συμβαίνει και μήπως πηγαίνεις κι εσύ εκεί και μήπως έγινες κι εσύ πεντηκοστιανός και όλα αυτά, πήρα αποφάσεις να μην ανεβαίνω και το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με πρόφαση ότι είχαμε δουλειά. Η αλήθεια ήταν όμως ότι ήθελα να μένω εκεί και να μένω στο Λόγο του Θεού, στα πνευματικά, να διαβάζω το Ευαγγέλιο και να προσεύχομαι. Μία από αυτές τις μέρες, τις οποίες δεν είχα ανέβει πάνω, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν ακριβώς. Θυμάμαι όμως ότι ενώ πήγα 8 και 10, η ώρα 9 παρα 10, ο αδελφός ο Πλάκας, προς έκπληξή μου, σταματάει το κήρυγμα, με κοιτάει κατάματα, κατεβαίνει και με κοίταγε, λέει, έλα αδελφέ, δόξα στον Κύριο, λέει, ποιος είσαι εσύ. Δεν προλάβα να φύγω. Λέω, ποιος είμαι. Λέω, έρχομαι στην εκκλησία. Λέει, θέλεις, λέει, να μας κάνεις την ομολογία σου. Λέω, εγώ δεν έχω τέτοιο πράγμα να σας κάνω. Αλλά, τι να πω, λέει, τι έκανε ο Χριστός εσένα. Το τι έκανε ο Χριστός εσένα όμως το κατάλαβα. Λέω, θα μου επιτρέψετε να το πω αργότερα. Όχι τώρα, γιατί ακόμα δεν έχω κάτι να πω. Εντάξει, αδελφέ, όπως θέλεις, μου είπε ο αδελφός. Αλλά με στρίμωξε εκείνη την ημέρα, αλλά ένιωσα και όμορφα. Δηλαδή μίλησα με αυτόν τον άνθρωπο και ένιωσα λίγο πιο ζεστασιά. Έτσι άλλαξα το ωράριό μου και πήγαινα 8 και έφευγα 9. Στις λίγες μέρες που ακολουθήσανε και δεν είχα ανέβει στην Αθήνα, αδελφοί, η ώρα έφτασε 9. Ήταν όμως τέτοιος ο λόγος που εγώ είχα περάσει στην αιωνιότητα. Ο λόγος του Θεού
χτύπαγε την καρδιά μου από τις 8 και 10 μέχρι τις 9 παρά ένα λεπτό. Ο λόγος ήταν για μένα και καταλάβαινα πλέον ότι εκεί τα πράγματα είναι αληθινά. Και πριν τελειώσει ο λόγος καλά-καλά και είχε έρθει η παρουσία του Θεού, θυμάμαι ο αδερφός ο Πλάκας είχε πει ας γονατίσουμε τώρα όλοι μαζί και ας εξητήσουμε τον Κύριο. Και ήταν η πρώτη φορά, αγαπητοί αδερφοί, που γονάτισα και για πρώτη φορά άρχισα να φωνάζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου το Θεό Πατέρα. Και ένιωσα σαν κάποιος πολύ πλούσιος να ήρθε εκείνη την ημέρα και να με υιοθέτησε. Και έκλαιγα και γέλαγα και χαιρόμουνα και λυπόμουνα και όλα τα συναισθήματα τόσο δυνατά και τόσο πολύπλοκα που δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Κοίταξα το ρολόι μου, είχε περάσει περίπου 3/4. Σηκωθήκαν οι αδελφοί, σηκώθηκα κι εγώ. Πιστεύω ότι ήταν το πρώτο άγγιγμα το οποίο έκανε ο Θεός. Δεν άργησε να έρθει και το δεύτερο, όταν για πρώτη φορά γονάτισα μόνος μου σε αυτό το δωματιάκι, το θυμάμαι ακόμα, υπάρχει ακόμα αυτό το δωματιάκι, οπότε περνάω από εκεί, το λέω σε όλους. Βέβαια η γυναίκα μου με κοροϊδεύει, γιατί πηγαίνουμε, έχουμε πάρει αρκετές φορές στα Χανιά, μου λέει να τώρα που θα περάσουμε θα μου πεις για τον μπαλκονάκι εκεί πέρα που σε βρήκε ο Κύριος. Και όμως είναι ωραίες στιγμές αυτές, πραγματικά εκεί γονάτισα για πρώτη φορά μόνος μου, σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό και είπα τώρα, δεν ξέρω αν αυτή η προσευχή φτάνει μέχρι το ταβάνι. Αν ακούγεται στον από πάνω όροφο, εγώ όμως έχω αυτή την ώρα την ανάγκη να σου πω ότι σε αγαπάω, Κύριε, ότι θέλω να ζήσω κοντά σου και θέλω να τελειώσω μαζί σου τη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν γύρισα στην Αθήνα ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Τώρα πλέον πραγματικά μου λέγανε οι άνθρωποι, οι φίλοι, οι γνωστοί, Μιχάλη δεν είσαι ο ίδιος, και εγώ τους έλεγα δεν είμαι ο ίδιος, όχι, έχω αλλάξει. Είμαι παιδί του Θεού τώρα, είμαι του Χριστού. Τότε άρχισε η μάχη, αγαπητοί αδελφοί, με αυτή την κοπέλα την οποία είμαστε μαζί. Ο Θεός να την ελεήσει, να την αναπαύσει, έτσι να την δώσει ειρήνη στην καρδιά της. Δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται βέβαια. Αλλά είχε γίνει, ξεσηκώθηκε πραγματικά ο εχθρός της ψυχής πάρα πολύ. Όλοι οι φίλοι τους οποίους θεωρούσα εγώ ότι ήταν φίλοι μου και τους αγαπούσα και τους αγαπούσα κατά το μέτρο της αγάπης που είχα, εναντιωθήκαν. Ξεσηκωθήκαν. Πολεμήσανε. Θυμάμαι κιόλας μια φορά, όταν είχα πάρει πλέον και την απόφαση, τα λέω γρήγορα βέβαια τώρα πλέον, όταν είχα πάρει την απόφαση να βαφτιστώ στο νερό, και αυτό έκανα με τη χάρη του Θεού, όταν γύρισα στη δουλειά με πιάνει ένας συνάδελφος, μου λέει, έλα εδώ, πήγες στους Πεντηκοστιανούς και βαφτίστηκες? Λέω ναι. Μου λέει, έλα να σου πω μέσα στο γραφείο. Μπαίνω μέσα στο γραφείο, αδελφή, κλείνει την πόρτα, την κλειδώνει και άρχισε να μη βαράει με μπουνιές. Μπουνιές στο κεφάλι, μπουνιές τα πλευρά, μπουνιές την κοιλιά. Που πήγες και βαφτίστηκες, που πήγες και έγινες πεντηκοστιανός, που θα πας στην κόλαση, που να πρέπει να μετανοήσεις, αλλά με χαστούγγιζε, με έδερνε. Και εγώ βέβαια έφαγα αρκετές, μέχρι που άρχισα να λέω το αίμα σου, Κύριε, το αίμα σου, Κύριε, το αίμα σου. Και όσο φώναζε, αδελφοί, το αίμα σου, ο Τάσος, ο οποίος ήταν 1,90 είναι ο Τάσος, άρχισε να χαμηλώνει, να χαμηλώνει, να πέφτει μπροστά στα πόδια μου και να κλαίει και να μου λέει συγγνώμη. Συγγνώμη, σε βάραγα. Συγγνώμη, γιατί σε βάραγα, μου λέει. Συγγνώμη, λέω, Τάσο μου, δεν φταίσεις. Ξέρω ποιος έβαλε να με βαρέσει. Ξέρω. Μια άλλη μέρα, θυμάμαι πάλι, αυτή η κοπέλα, η οποία είμαστε μαζί, επειδή την αγαπούσα πάλι κατά το μέτρο της αγάπης του κόσμου, πλέον όταν ήμασταν εδώ πέρα, κοίταζα να έρχομαι στην εκκλησία και να φεύγω μόλις τελείωνε η συνάθρηση, λέγοντας βέβαια ψέματα ότι δεν ήμουν στη συνάθρηση. Για να βγαίνουμε ραντεβού και να πηγαίνουμε έξω σε κλαμπ, σε δισκοτέκ κλπ. Εκείνη βέβαια το είχε καταλάβει, γιατί πάντα το ραντεβού ήταν συγκεκριμένο, ας πούμε, ήταν περίπου 10 η ώρα, εγώ χανόμουν κάποιες ώρες, ήταν εντάξει, καταλάβαινε. Μου λέγε, πάλι εκεί πήγες. Λέω, όχι, δεν λέει, εκεί πήγες. Και άρχισε και εκείνη την επίθεση. Δόξα στον Κύριο, βέβαια όλα αυτά δεν κρατήσανε πάρα πολύ, περίπου 2 μήνες. Είχα γυρίσει και από την Κρήτη. Εγώ άρχισα να είμαι με το ένα πόδι μέσα στην εκκλησία και με το άλλο πόδι στον κόσμο. Βέβαια με έλκει η εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, με ζέστανε η εκκλησία. Θυμάμαι κιόλας ότι παρακαλούσα τον Κύριο και έλεγα, φανέρωσέ μου, Κύριε, αν αυτή η κοπέλα είναι από σένα, ναι, να μου δείξεις, αν θα πιστέψει να περιμένω, αλλά αν δεν είναι από σένα, ναι, να με αφήσει να προχωρήσω. Τώρα έχω γνωρίσει εσένα. Και θυμάμαι μου έδειξε ο Κύριος ένα ενύπνιο,
ότι ήμουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο καθόμουν εγώ μπροστά, δίπλα μου καθόταν αυτή η κοπέλα, από πίσω καθόταν ο αδελφός μου, μια φίλη μας έτσι στον κόσμο και ένας φίλος του αδελφού μου. Και θυμάμαι ότι εκεί που πηγαίναμε, στην έρημο, έμεινε το αυτοκίνητο και μας κάνανε επίθεση, ήρθε ένα σύννεφο μαύρο και επιτέθηκε στο αυτοκίνητο. Ήταν κάτι φιγούρες τρομερές, αυτοί οι οποίοι επιτεθήκαν στο αυτοκίνητο. Άσχημες φιγούρες, κακές δηλαδή, πνεύματα δεν ξέρω τι ακριβώς ήτανε, δαιμόνια δεν ξέρω τι ήτανε. Χτυπάγανε το τζάμι, θέλανε να μπουν μέσα να μας κατακυριεύσουν, είχα φοβηθεί πάρα πολύ. Αλλά ο Θεός δεν επέτρεψε να γίνει κάτι και το σύννεφο έφυγε. Αλλά το αυτοκίνητο, αδελφοί, δεν έπαιρνε μπροστά. Και ενώ δεν έπαιρνε το αυτοκίνητο μπροστά, ξαφνικά ανοίγει από αριστερά μας ένας δρόμος χρυσός, ο οποίος ξεκίναγε από την πόρτα του αυτοκίνητου και έμπαινε μέσα στο βάθος του ουρανού. Σε ένα καταγάλωνο ουρανό με ένα φωτεινό μονοπάτι. Είπα λοιπόν εγώ σε όσους ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, με πολύ σοβαρότητα, λέω, παιδιά, εδώ πέρα δεν είναι να παίζουμε, είναι η ώρα που μπορούμε να ελευθερωθούμε. Πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες και να φύγουμε από αυτή την κατεύθυνση για να σωθούμε. Αλλιώς δεν πρόκειται να σωθούμε και η επίθεση θα ξαναγίνει. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί ο μόνος ο οποίος το πίστεψε αυτά τα λόγια ήταν ο αδελφός μου ο Παναγιώτης. Και πραγματικά μέτρησα μέχρι το 3 και ανοίξαμε τις πόρτες, μόνο εγώ και ο αδελφός μου, και αρχίζαμε και τρέχαμε σε αυτό το δρόμο προς τον ουρανό. Και για λίγο που έστρεψα πίσω να δω, είδα ότι το σύννεφο αυτό το μαύρο είχε ξανακυριεύσει το αυτοκίνητο και τα τζάμια αυτή τη φορά είχαν σπάσει και αυτές οι φιγούρες οι άσχημες είχαν μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Ήταν μια μαρτυρία από τον Θεό ότι θα έπρεπε να συνεχίσω την οδό, αλλά η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι εύκολη. Παρόλο που μέσα βαθιά είχα καταλάβει, δεν ήθελα να το πιστέψω ότι θα έμενα μόνος μου και ότι αυτή η κοπέλα δεν θα πίστευε. Έτσι λοιπόν, συζητώντας με τον αδελφό τον Κοροβέζο τον Γιώργο, μου λέει, πρέπει αδελφέ να ακούσει το λόγο. Να έρθει μια φορά στην εκκλησία και να ακούσει το λόγο. Λέω, αδελφέ, να έρθει στην εκκλησία, αυτό είναι αστείο. Ανέκδοτο, είναι δυνατό να έρθει στην εκκλησία? Λέει, θα προσευχηθούμε και ο Θεός θα το κάνει. Πραγματικά, αδελφή, μετά από πολύ λίγο χρονικό διάστημα, από μόνη της αυτή η κοπέλα μου λέει, θέλω να έρθω στην εκκλησία εκεί που πας. Λέω, ναι, πότε? Την Κυριακή το βράδυ. Πραγματικά είχαμε έρθει μια Κυριακή, δεν περίμενε κανένας ότι θα μπούμε στην εκκλησία. Τότε μίλαγε την Κυριακή το βράδυ ο αδελφός ο Γιώργος ο Κοροβέσης και είχε το κήρυγμα «Παραλίγο με πείθεις να γίνω χριστιανός». Ο λόγος ήταν κατευθείαν για αυτή την ψυχή. Και όταν βγήκαμε έξω, αυτό το οποίο μου είπε μέσα στα μάξη ήταν ακριβώς αυτό. Αυτός ο άνθρωπος παραλίγο να με πείσει να γίνω χριστιανή. Ήταν άλλη μια μαρτυρία ότι ο Θεός δεν επέτρεπε να προχωρήσω, αλλά και πάλι η καρδιά μου δεν με άφηνε, αγαπητοί αδελφοί. Και παρακάλεσα για μια φορά ακόμα τον Κύριο και του είπα, Κύριε, σε παρακαλώ άλλη μια φορά να πάμε στην εκκλησία και αν δεν είναι από σένα και εγώ θα εγκαταλείψω. Καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται άλλες μαρτυρίες, αλλά κάνε χάρη. Και πάλι από μόνη της θυμάμαι μου είχε πει ότι έμενε ακριβώς δίπλα από την εκκλησία της Πετρούπολης. Μια μέρα λοιπόν, ένα Σάββατο, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, έλα από το σπίτι να φάμε μαζί το μεσημέρι. Ήδη οι σχέσεις μας βέβαια δεν ήταν καλές. Εγώ ήθελα να είμαι με τα αδέλφια. Ωστόσο θα ξανάρθω εκεί. Ο Θεός με έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Θα σας πω πώς. Και καταλάβαινε ότι τα πράγματα τελειώνουν. Αλλά ήθελα να είναι μαρτυρία από το Θεό. Και έτσι πραγματικά, αδελφοί, ενώ πήγαμε το Σάββατο, ή μου πέναν να φάμε το Σάββατο μαζί και το βράδυ θα πάμε στην εκκλησία στην Πετρούπολη. Λέω, Κύριε, είσαι ζωντανός. Αφού ξανά γίνε αυτό, είσαι ζωντανός. Μαρτυρία δεύτερη. Τρίτη μάλλον. Ήρθε λοιπόν το μεσημέρι, φάγαμε και το απόγευμα που εγώ ήμουνα έτοιμος, λέω, τώρα θα πάμε στην εκκλησία. Τι θα γίνει, λέω, έτσι. Ενώ βγαίνει για να αγοράσει λίγο καφέ που δεν είχαμε καφέ εκεί στο σπίτι, γυρνάει και μου λέει, είδα στον δρόμο το Βασίλη. Ο Βασίλης ήταν ένας συνάδελφος, ένας φίλος μας, έτσι, στην παρέα μας, ο οποίος ήταν θεολόγος. Και λέει, είδα τον Βασίλη και θα έρθει να μας επισκεφτεί. Λέω, πότε, τώρα θα πάμε στην εκκλησία. Όχι, λέει, δεν θα πάμε στην εκκλησία. Αφού θα έρθει ο Βασίλης, τέρμα, δεν πάμε. Σιγά μην πάμε εκεί. Και έκλαψε, αδελφοί, έκλαψε η ψυχή μου. Λέω, Κύριε, λέω, αφού ήμουν σίγουρος ότι ήταν από σένα αυτό. Μετά από λίγο μπαίνει ο Βασίλης, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στο σπίτι και κάθεται, αλλά ήταν αναστατωμένος. Του λέω, Βασίλη, δεν σε βλέπω καλά, λίγο αναστατωμένος σε βλέπω. Λέει, είμαι πολύ αναστατωμένος. Λέω, τι σου συμβαίνει, μπορώ να σε βοηθήσω σε τίποτα? Δεν μπορείς εσύ τώρα, τι ξέρεις εσύ, αλλά θα σας πω, λέει, τι συμβαίνει.
Και γυρνάει βέβαια στη Βάσο και λέει, τον Νίκο, λέει, τον Καβαδία και τη Γεωργία τους θυμάσαι? Λέει, βέβαια τους θυμάμαι. Ξέρεις που είναι? Λέει, βέβαια, ή στη φυλακή θα είναι ή νεκρή, αφού ήταν, λέει, στο τελευταίο στάδιο των ναρκωτικών και οι δύο. Σε πληροφορώ, της λέει, ότι είναι παντρεμένοι, έχουν και ένα παιδί και ζουν μια ευλογημένη ζωή στην παρουσία του Κυρίου. Λέω, τι λες, Βασίλη? Τότε λέω εγώ. Λέει, ναι. Λέει, αυτή την εκκλησία που είναι δίπλα σου, Βάσο, της λέει, δεν την έχεις δει? Την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Τότε βέβαια αλλάξαμε ματιές και λέω, για λέγε, Βασίλη, για λέγε. Και άρχισε, αδερφή, ο Θεός να βάζει σε αυτόν τον άνθρωπο λόγια που ήταν κήρυγμα διαπνεύματος Αγίου, το πιστεύω. Τι να σας πω, δηλαδή η παρουσία του Θεού ήταν εκεί. Αφού μίλαγε και έκλαιγε αυτό το παιδί, μας είπε εμπειρίες καταπληκτικές με το Πνεύμα το Άγιο, τον είχε επισκεφτεί ο Θεός, του είχε μιλήσει ο Θεός, είχε κλάψει στην παρουσία του Θεού. Ένα πανηγύρι πνευματικό ήταν εκείνο το βράδυ. Ε. Μετά όμως γυρνάει ο Βασίλης και λέει, παιδιά, λέει, δεν σας βλέπω καλά, λίγο ανήσυχο σας βλέπω. Λέω, τώρα, Βασίλη, τι να σου πω ότι οι γονείς μου έχουν βαφτιστεί στο νερό, ότι η μητέρα μου έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι κιόλας. Η ουσία είναι βέβαια ότι και εγώ είχα βαφτιστεί στο νερό και είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Ε. Δεν μπορούσα όμως να το ομολογήσω εκεί την ώρα μπροστά του. Και σηκώθηκε ο Βασίλης, θυμάμαι, ο θεολόγος, και έλεγε, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή θα παραλάβει ο Κύριος. Μιχάλη, εκεί να μείνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια δεν στάθηκε πάρα πολύ ο Βασίλης, ο Θεός να τον ελεήσει. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα θεώρησα ότι ο Θεός είχε δώσει την απάντησή του, είχε μιλήσει στον άνθρωπο, στην κοπέλα αυτή, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πολύ λίγα. Μεσολαβεί αυτό που σας είπα, ότι έφαγα ξύλο στη δουλειά, και όταν ρώτησα τον Τάσο και του λέω, ποιος σου το είπε ότι εγώ βαφτίστηκα και στο νερό και με Πνεύμα Άγιο, μου λέει, το έμαθε, λέει, η Βάσο, και με πήρε τηλέφωνο και έχει πάρει, λέει, και όλους τους φίλους σου και σε κοροϊδεύει. Εκείνη την ώρα πραγματικά ήταν η ώρα της επισκέψης του Θεού για μένα. Πήγα στο διευθυντή μου, του λέω, φεύγω, του λέω, έχω δουλειά. Έφυγα, πήγα εκεί και για πρώτη φορά, θυμάμαι, κάνω μια προσευχή και λέω, εάν, Κύριε, είναι από σένα αυτή η ώρα, θέλω να χωρίσω, αλλά δεν θέλω να χωρίσω γιατί κάτι συνέβη και ανάμεσά μας, θέλω να χωρίσω για το όνομά σου. Και θυμάμαι, δώσαμε ραντεβού, ήρθε η κοπέλα και της λέω, εντάξει, δεν πάει άλλο, χωρίζουμε, αλλά θέλω να μου πεις γιατί θα χωρίσουμε. Και μου λέει η αδελφή, κατά λέξη, χωρίζουμε γιατί εσύ πίστεψες στον Ιησού Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Ω, μια ελευθερία που ένιωσα, αδελφή, δόξα στον Θεό. Ελευθερώθηκα από αυτό και με το που ελευθερώθηκα και πραγματικά ένιωσα ελεύθερος, με δέσμευσε ο Κύριος. Ε. Μετά από μια εβδομάδα, σε μια προσευχή στην εκκλησία μας, και ενώ είχαν προηγηθεί δύο συναντήσεις, μία συνάντηση με την αδελφή την Ελένη και γυναίκα μου τώρα, βέβαια την είχα δει μία φορά στο σπίτι του αδελφού του Λούι στο Λαγονίσι, ήταν η ημέρα που είχα βαφτιστεί εγώ με Πνεύμα Άγιο, τη νύχτα είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, το επόμενο πρωινό είχαμε πάει στο Λαγονίσι. Είχε έρθει η Ελένη, ο Λεωνίδα, τον αδελφό της. Δεν μπήκε τίποτα στην καρδιά μου, θεώρησε ότι ήταν ένα ζευγάρι παντρεμένη. Η φωτιά του Πνεύματος με έκαιγε, εγώ ήθελα να προσευχηθώ εκείνη την ημέρα, δεν κοίταζα τίποτα άλλο. Το γνωρίζει ο Κύριος άλλος αυτό που λέω. Και την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες, δεν θυμάμαι, στην προσευχή είχα την πρώτη μου πνευματική εμπειρία, η οποία ήταν, αδελφοί, ενώ προσευχόμουν και είχα κλειστά τα μάτια μου, με φέρνει ο Κύριος σε μια πνευματική έκσταση. Βλέπω τον εαυτό μου, χάνεται ο χρόνος, βλέπω τον εαυτό μου να περπατάω στο ίδιο χρυσό μονοπάτι το οποίο είχε ανοιχτεί στο ενύπνιο, μόνο που αυτή τη φορά ήμουν εγώ με την αδερφή την Ελένη δίπλα μου και δύο παιδιά δεξιά, ένα στην αγκαλιά μου και ένα δεξιά να το κρατάμε και να πηγαίνουμε προς τον ουρανό. Δόξα στον Κύριο. Μακροθύμησε βέβαια ο Κύριος, ε. Κάναμε άλλα δύο μετά. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τρόμαξα. Χάρηκα και τρόμαξα γιατί η αδερφή ήταν η πρώτη μου πνευματική εμπειρία, μια όραση την οποία ούτε ήθελα να συμβεί, ούτε περίμενα να συμβεί, ούτε ήξερα τι μου συνέβη, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούσα να ερμηνεύσω. Λέω, εγώ με μια παντρεμένη γυναίκα περπατάμε στον ουρανό με δύο παιδιά, τώρα είναι δικά μου ή δικά της? Είχα πρόβλημα σε αυτό, ε. Γι' αυτό και το κράτησα δύο-τρεις μέρες στην καρδιά μου και μετά πήγα στον αδελφό τον Γιώργο, του λέω, αδελφέ Γιώργο, έτσι και έτσι, είδα αυτό.
ήταν υπέροχο. Μου λέει, ποια ήταν. Ποια ήταν. Τι να πω, αδελφή, νόμιζα ότι ήταν παντρεμένη, αλήθεια σας λέω. Λέω, η Ελένη του Λεωνίδα, η γυναίκα. Ποια γυναίκα, αδελφέ, λέει. Είναι, αδελφή του είναι. Αδελφή του, του λέω, είναι. Δηλαδή δεν είναι παντρεμένη. Όχι, λέει, αδελφέ, λέει. Λέω, τώρα τι κάνουμε, του λέω, αδελφή. Τίποτα, λέει, αδελφέ, δεν θα κάνεις, θα προσεύχεσαι. Λέω, τίποτα, εδώ ο Θεός, λέω, κάτι έδειξε. Τίποτα, θα προσεύχεσαι, μου λέει. Αλίμονό σου, μου λέει. Αλίμονό μου. Προσευχόμουν, βέβαια, εγώ, γιατί είχα καταλάβει τι συνέβαινε. Έκτοτε ο Θεός μας έκανε ωραία ραντεβού, αδελφοί. Ωραία ραντεβού. Εγώ έμπαινε στην καρδιά μου και λέω, απόψε θα πάω στην εκκλησία του Περιστερίου. Πήγαινα, ήταν εκεί ο Λεωνίδας και η Ελένη. Μετά μας καλούσαν όλους μαζί κοινωνία σε ένα σπίτι. Μετά από δύο μέρες έλεγα, πάω στην εκκλησία κάτω, ας πούμε, στον Πειραιά. Ήταν εκεί ο Λεωνίδας και η Ελένη. Και μας καλούσαν και σε κοινωνία στο σπίτι. Και εκεί αγάπησα πραγματικά τον Λεωνίδα. Μας ένωσε πάρα πολύ ο αδελφός, μας ένωσε πάρα πολύ ο Θεός με τον Λεωνίδα, αλλά ήταν το σχέδιο του Θεού έτσι. Μετά από 15 μέρες περίπου, ο Θεός μαρτύρησε στην αδελφή την Ελένη δια του Πνεύματος του Αγίου ότι επίκεται κάτι δυνατό στη ζωή της, προσευχήθηκε και κάποια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο, θυμάμαι, και ήταν ο αδελφός ο Παύλος ο Κοροβέσης. Τώρα αυτά τα λέω εγώ. Δόξα στον Κύριο. Και ήταν ο Παύλος ο Κοροβέσης, μου λέει, αδελφέ, ξέρεις κάτι, με συγχωρείς που σε πήρα τηλέφωνο, αλλά κάτι συμβαίνει. Λέω, τι συμβαίνει, αδελφέ, έχω κάνει κάτι, έφταξα σε τίποτα, μετανοώ, του λέω, αδελφέ, ό,τι και να έχω κάνει. Λέει, όχι, όχι, αδελφέ, είναι, λέει, μια αδελφή, η οποία έτσι, αν και εσύ ενδιαφέρεσαι. Έτσι ένα ωραίο πάντρεμα έκανε ο Κύριος, αδελφή, ούτε που περίμενα εγώ, ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Και πραγματικά βρεθήκαμε με την αδελφή την Ελένη να συζητάμε και να λέμε εάν πραγματικά είναι από το Θεό να προχωρήσουμε μαζί. Το συζητήσαμε αρκετές φορές και ο Θεός έβαλε ειρήνη στην καρδιά μας και είπαμε πραγματικά να προχωρήσουμε μαζί στη ζωή αυτή και πολύ σύντομα να δώσουμε αμοιβαία υπόσχεση γάμου έτσι ώστε να μας ευλογήσει ο Θεός. Δεν προλάβαμε όμως να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα γιατί εκεί επέμβει ο Θεός με μια μετάθεση την οποία μου έδωσε, με τη δουλειά, έπρεπε να φύγω στην Αμερική για ένα χρόνο, ξαφνικά και απρόοπτα, χωρίς να το περιμένει κανένας, έπρεπε να φύγουμε για την Αμερική, να φύγω για την Αμερική. Η λύση ήταν εύκολη, αλλά και δύσκολη. Ή έπρεπε να παντρευτώ και να φύγουμε παντρεμένοι, ή έπρεπε η Ελένη να περιμένει ένα χρόνο να γυρίσω εγώ. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί μας έδωσε μαρτυρία ότι το θέλημά του ήταν να παντρευτούμε και να φύγουμε μαζί. Δόξα στον Κύριο. Βέβαια εγώ το τρόμαζα αυτό αδελφοί, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό γιατί από την αρχή της πίστεώς μου αυτό το οποίο είχα πάρει απόφαση ήταν να κρατάω το Λόγο του Θεού και με αυτόν να τερματίσω. Δεν με διέφερε τι θα πει ο άνθρωπος, με διέφερε αν αυτά που άκουγα ήταν μέσα από το Ευαγγέλιο. Θέλω να πω κιόλας ότι ο Θεός με βάφτισε γρήγορα με Πνεύμα Άγιο, πολύ γρήγορα με Πνεύμα Άγιο. Μέσα σε όλες αυτά τα γεγονότα που γινόταν στη ζωή μου, μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις τις οποίες συνέβαιναν, μια μέρα μπαίνω στην εκκλησία και θυμάμαι, μου πληροφορεί έτσι ο Θεός στην καρδιά μου ότι αυτή η μέρα θα είναι μια διαφορετική μέρα. Γονατίζουμε μετά από την προσευχή να προσευχηθούμε εκεί στο τρίτο έδρανο που καθόμουν στην παλιά εκκλησία και χωρίς να καταλάβω τι συνέβαινε, έρχεται μια δύναμη πάνω μου, με επισκιάζει τόσο πολύ το Πνεύμα του Θεού που λέω τώρα εγώ ό,τι και να γίνει θα σκάσω, οπότε αφήνω αυτό που έχω μέσα μου γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Άφησα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, ήρθε με πολύ δύναμη και με βάφτισε ο Θεός εκείνη την ημέρα. Ήταν μια ευλογημένη ημέρα για μένα, ναι, και για την εκκλησία γιατί επισκέφτηκε κι άλλους ο Θεός έτσι με οράσεις, με βαφτίσεις Πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό όμως το οποίο κατάλαβα και έπρεπε να κάνω εκείνη την ώρα ήταν να βαφτιστώ στο νερό. Δεν είχα βαφτιστεί ακόμα στο νερό. Οπότε πήρα την απόφαση εκείνη την ώρα να βαφτιστώ στο νερό. Δόξα στον Κύριο. Σηκωνόμουν όμως να μιλήσω στον αδελφό τον Γιώργο να ετοιμάσουν το βαφτιστήρι να βαφτιστώ και δεν γινότανε γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω ελληνικά. Του έλεγα, αδελφέ Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι. Μου λέει ο αδελφός, δόξαζε τον Κύριο που θες να μου πεις. Μίλαγα εγώ ξένες γλώσσες.
Επιστράτευα όλες τις δυνάμεις μου να πάω να του πω να, να ανοίξω το βαφτιστήρι. Μόλις έφτανα κοντά του, μη μιλάς, λέει, δόξα σου τον Κύριο μου, λέει, πάλι. Την τρίτη φορά πλέον πήγα και δεν του είπα, θέλω να σου πω κάτι, του λέω, μη μιλάς, μη πεις τίποτα, του λέω, θέλω να βαφτιστώ στο νερό. Αλληλούια, λέει, άμα είναι να βαφτιστεί στο νερό, ήταν 2 η ώρα το μεσάνυχτα. Όταν βάλαμε το βαφτιστήρι και βαφτίστηκα πραγματικά στο νερό, θέλω να πω ότι είχα ζητήσει κάτι στον Κύριο, του είχα πει, Κύριε, εδώ είναι η εκκλησία σου, εδώ είναι τα παιδιά σου, εδώ είναι ο λαός. Όμως, εγώ διάβασα στο λόγο σου ότι όταν εσύ πήγες να βαφτιστείς στον Ιωάννη, στον Ιορδάνη, από τον Ιωάννη, τότε ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο και έκατσε πάνω σου. Θέλω λοιπόν εγώ Κύριε, αφού θα πάρω την απόφαση να πάω να βαφτιστώ μέσα στο βαφτιστήρι, γιατί ξέρω ότι είναι αλήθεια και πρέπει να βαφτιστώ, θέλω την ώρα που θα είμαι μέσα στο βαφτιστήρι και θα βαφτίζομαι, μόλις βγω από το νερό να μιλάω ξένες γλώσσες. Τότε θα καταλάβω πραγματικά ότι εσύ είσαι. Ευχαριστώ το Θεό, γιατί ο Θεός ανέτρεψε λίγο τη διαδικασία. Με βάφτισε πρώτα με Πνεύμα Άγιο, αλλά αυτό το οποίο του είχα ζητήσει συνέβη εκείνη την ώρα. Μόλις βγήκα από το νερό και για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι τις 5 το πρωί δεν μπορούσα να μιλήσω ελληνικά. Φτάσαμε στο σπίτι, δόξα στον Κύριο, και ακόμα δεν μπορούσα να μιλήσω ελληνικά. Κοιμήθηκα και το επόμενο πρωινό ήρθε ο αδελφός μου ο Παναγιώτης. Ήταν φαντάρος τότε και άκουσα τη μητέρα μου, έπινα καφέ στην κουζίνα, άκουσα τη μητέρα μου που έλεγε «Ο Μιχάλης βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο». Ο αδελφός μου δεν είχε καταλάβει, θα κάνει την ομολογία του βέβαια και εκείνος, δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε, αλλά ήταν μια ωραία μέρα, να μου επιτρέψει να την πω εγώ, δεν ξέρω πώς θα τη διηγηθεί εκείνος. Βγήκα εγώ την κουζίνα, τον κοίταξα, μου λέει «Είσαι καλά?» Λέω «Ναι, μια χαρά». Πήγαμε στο σαλόνι, κάθισα εγώ, άνοιξα το Λόγο του Θεού και διάβαζα. Του λέω «Παναγιώτη, θέλει να σου διαβάσω ένα καταπληκτικό μέρος εδώ που έχει το Ευαγγέλιο». Ο αδελφός με κοίταζε βέβαια καλά-καλά και άνοιξα την Αγία Γραφή σε ένα σημείο και άρχισα να διαβάζω. Το δεύτερο εδάφιο που διάβασα δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ και ήρθε η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου πάλι. Με πλήρωσε ο Θεός εκείνη την ώρα με πολύ δύναμη. Γύρισα προς τον αδελφό μου και εκείνος είχε γονατίσει, αδελφή, ήδη και προσευχότανε. Και αγκαλιαστήκαμε εκείνη την ώρα και μου λέει «Είναι ο Θεός! Ο Θεός είναι!» Και έκλαιγε πάνω μου και έκλαιγα κι εγώ βέβαια και πιστεύω ότι εκεί έτσι ο Θεός τον ακούμπησε για πρώτη φορά. Δόξα στον Κύριο. Έκανε ωραία πράγματα ο Θεός στη συνέχεια. Στην Αμερική ο Θεός επέτρεψε ένα πάρα πολύ ωραίο σχολείο πνευματικό με πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες. Τι να σας πω, μου είχε μείνει αξέχαστη ο Θεός πως ερχόταν και μου μίλαγε. Σχεδόν κάθε μέρα ερχόταν ο Θεός και μου μίλαγε με ενύπνια, μου μίλαγε με οράσεις, μου μίλαγε μέσα από το λόγο του και ήμασταν μόνοι μας. Βέβαια είχαμε πάρει μια ωραία απόφαση με την Ελένη. 7 με 8 προσευχή, ό,τι και να γίνει, 8 με 9 κήρυγμα. Κασέτες και μηνύματα από το Ευαγγέλιο και πάλι κασέτες και αφού τελειώναμε 8 με 9 το κήρυγμα, διαβάζαμε από τις 9 μέχρι τις 11 το βράδυ το Λόγο του Θεού, δόξα στον Κύριο. Έτσι ένα χρόνο χωρίς εκκλησία, μείναμε στο θέλημα του Θεού, επιστρέψαμε εδώ, θυμάμαι, ένα θα πω και θα τελειώσω, θυμάμαι, με παίρνανε τα αδέλφια ή έπαιρνα εγώ τα αδέλφια εδώ τηλέφωνο και έλεγα, μου λέγανε, βγαίνουμε, μου λέει ο Παναγιώτης, ωστόσο είχε πιστέψει ο Παναγιώτης, μου λέει ο Παναγιώτης, βγαίνουμε στο έργο του Θεού, μοιράζουμε εφημερίδες, ευαγγελίζουμε εδώ με τον Ανδρέα, με τα αδέλφια. Εγώ όμως ήμουν μόνος μου εκεί. Και με έκαιγε μέσα ο πόθος να μιλάω για τον Κύριο. Βέβαια είχαμε μιλήσει και σε κάτι συναδέλφους, δόξα στο Θεό. Αλλά του είπα, Κύριε, του λέω, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω να κάνω τίποτα στην εκκλησία σου, τίποτα δεν ξέρω να κάνω. Τι ξέρω, να, εγώ το μόνο που ξέρω και έχω χάρισμα είναι να καρφώνω και να ξεκαρφώνω. Δηλαδή χρησιμοποίησε με να καρφώνω και να ξεκαρφώνω στην εκκλησία σου. Χρησιμοποίησε και αυτό το ελάχιστο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επέτρεψε ο Θεός να πάμε στην εκκλησία στο Χάιο, στο Warren, στον αδελφό τον Αγγέλη, που είναι τώρα η εκκλησία βέβαια και έχει στηθεί και γενικότερα και σε άλλα μέρη της Αμερικής. Αλλά το είπα αυτό γιατί όταν πήγαμε στο Warren, Ohio, είχε έρθει ο αδελφός ο Αγγέλης και μου είχε πει, αδελφέ, θέλεις να δουλέψεις για την εκκλησία εδώ τις 15 μέρες που θα μείνεις?
Λέω, αμήν αδελφέ, πώς δεν θέλω. Λέει, αδελφέ, πήραμε μια παλιά εκκλησία και θα την ανακαινήσουμε να την κάνουμε καινούρια. Ω, δόξα στον Κύριο, αδελφέ, ό,τι μπορώ θα κάνω. Λέει, δεν είναι ανάγκη να κάνεις πολλά, αλλά επειδή αυτή η εκκλησία είναι ξύλινη και έχει επένδυση ξύλινη γύρω-γύρω, έχει πολλά καρφιά. Όσα μπαίνουν μέσα θα τα καρφώνεις και όσα δεν μπαίνουν μέσα θα τα ξεκαρφώνεις, μου λέει. Δόξα στον Κύριο. Λέω, Κύριε, είσαι ζωντανός. Και πραγματικά βρέθηκα για πρώτη φορά να εργάζομαι το έργο του Θεού, να καρφώνω και να ξεκαρφώνω. Έτσι ακριβώς όπως είχα ζητήσει τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άλλα πολλά έκανε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γυρίσαμε εδώ με τη χάρη του Θεού. Με κάλεσε ο αδελφός κάποια μέρα. Η εκκλησία με ψήφισε για διάκονο. Αγάπησα πραγματικά, το έχω ξαναπεί αυτό για την αλήθεια. Αγάπησα τη σφουγγαρίστρα και τη σκούπα. Μέχρι σε βαθμό σκανδαλιστικό. Όποιος την έπαιρνε, τσαντιζόμουν εγώ. Λέω, εγώ είναι δικιά μου, γιατί μου την παίρνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπηρέτησα με τη χάρη του Θεού στην εκκλησία σαν διάκονος, δεν θυμάμαι πόσο χρονικό διάστημα. Και ήρθε κάποια στιγμή που ο αδερφός είπε ότι θα εκλέξουν πρεσβυτέρους στην εκκλησία και να προσευχηθούμε, να δούμε ποιους θέλει ο Θεός. Εγώ δεν περίμενα βέβαια να είμαι μέσα σε αυτούς ο οποίος ήθελε ο Θεός, όχι από ένδειξη της ταπεινοφροσύνης, αλλά πραγματικά δεν πίστευα ότι ο Θεός ήταν ακόμα αυτή η ώρα για μένα. Κάποια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο όμως και ήταν ο αδελφός ο Κοροβέσης και μου λέει, αδελφέ Μιχάλη, ο Θεός μου βάλε στην καρδιά να σου πω, εάν θέλεις και εσύ να εργαστείς σαν πρεσβύτερος μέσα στην εκκλησία. Δεν μπόρεσα να τα αντέξω, ήταν τόσο δυνατό έτσι αυτό το κάλεσμα που έκανε ο Θεός. Και του είπα, αδελφέ, κλείσε, του λέω, δεν ξέρω, δεν νιώθω καλά. Δόξα στο Θεό. Και πήγα, ήμουνα μόνος με εκείνη την ημέρα και πήγα και προσευχήθηκα. Μπήκα στο σαλόνι μέσα και προσευχήθηκα, αγαπητοί αδελφοί. Και είπα, Κύριε, εμένα, διάλεξες εμένα. Εγώ δεν θέλω, λέω, Κύριε, τίποτα. Εγώ ένα ζητάω από σένα. Θέλω να μπω εγώ και η οικογένειά μου πλούσια στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι που επιθυμεί η καρδιά μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνο αυτό θέλω, Κύριε. Πλούσια στη βασιλεία των ουρανών. Και λέω τώρα, μίλησέ μου, Κύριε. Σε παρακαλώ, μίλησέ μου. Ανοίγω λοιπόν το λόγο μου, το λόγο του, και διαβάζω, αδελφοί. Λέω, τώρα εδώ θα μου μιλήσεις, Κύριε. Ανοίγω το λόγο του Θεού και διαβάζω. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μένωση εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και, θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και εκεί σταματάω και λέω, σε ευχαριστώ, Κύριε. Εγώ σου είπα τι θέλω. Θέλω να μείνω στο λόγο σου και σου ζητάω απόψε εγώ και η οικογένειά μου να εισέλθουμε πλούσιοι στη βασιλεία σου. Και την ώρα αυτή, αδελφοί, με παίρνει ο Θεός και πάλι σε μια πνευματική έκσταση, με πήρε, με έβγαλε το σώμα μου, δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Βρέθηκα μπροστά σε μια χρυσή πύλη η οποία ήταν ανοιχτή και είδα τον εαυτό μου να φωνάζει, θέλω να εισέλθω πλουσίως εγώ και η οικογένειά μου μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Και αυτή η πύλη ήταν ανοιχτή, αλλά πριν και κοίταζα έτσι και ενατένιζα την πύλη, ακούω μια φωνή και βλέπω ένα χέρι να βγαίνει έτσι μεγάλο, ένα λαμπρό χέρι, ήταν το χέρι του Θεού, το οποίο μου ακούω τη φωνή του Θεού και βλέπω και το χέρι του και λέει, θα εισέλθεις από την πύλη αυτή, αλλά πρώτα πρέπει να περάσεις από εκεί. Και μου δείχνει το χέρι δεξιά και στρέφω δεξιά, αδελφοί, και βλέπω ένα χωράφι γεμάτο στάχια, έναν αγρό πραγματικά καταπληκτικό, έναν αέρα να παίρνει τα στάχια δεξιά και αριστερά. Ήτανε μέχρι τον πόη μου έτσι και πιο ψηλά τα στάχια, γέρνανα τον καρπό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα περάσεις από την πύλη αυτή, αλλά πρώτα πρέπει να διέλθεις μέσα από αυτόν τον αγρό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ήρθα πραγματικά σε αυτόν και πάλι, συνέχισα αυτό το οποίο μου είχε φανερώσει ο Θεός και έλεγε, εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ, και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέω, Κύριε, εγώ μαθητής σου θέλω να είμαι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ θέλω να είμαι μαθητής σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεχίζουμε τον αγώνα, αδελφοί, τον καλό. Μένουμε και κρατάμε την αιώνια ζωή, την οποία μας προσεκάλεσε ο Κύριος. Και πιστεύουμε ότι όλοι μια μέρα θα δούμε το πρόσωπο του Χριστού.
Ευχαριστούμε τον Κύριο και να με συγχωρήσετε αν πήρα λίγο παραπάνω. Αμήν.